Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα ακόμη unboxing από anime κάρτες. Rebirth for You είναι το συγκεκριμένο TCG game, trading card game δηλαδή. Είναι αποκλειστικό στην Ιαπωνία, δεν υπάρχει στα αγγλικά, δεν υπάρχει σε κάποιες άλλες γλώσσες. Είναι ένα από τα πιο γνωστά τέλος πάντων στην Ιαπωνία, μετά το Vase. Νομίζω είναι αυτό και το One Piece τώρα που βγαίνει. Τώρα, όπως έχετε καταλάβει και από τον τίτλο και από αυτό που βλέπετε εδώ, είναι το Konosuba, το συγκεκριμένο άνιμε. Καταπληκτικό άνιμε, όσοι το έχετε παρακολουθήσει ξέρετε για τι κωμωδία μιλάμε και τι παροδία. Βασικά είναι παροδία, δεν είναι κωμωδία το συγκεκριμένο. Δεν έχω ξανανοίξει ποτέ αυτό το συγκεκριμένο κουτί, ούτε καν έχω ανοίξει κάτι από Rebirth for You, οπότε είναι η πρώτη μου φορά. Κλασικά έχουμε εδώ το περιεχόμενο που βλέπουμε, ότι υπάρχουν SP κάρτες που είναι και αυτές που κυνηγάμε. Ίσως και οι PP που είναι οι πιο ακριβές. Πραγματικά οι τιμές είναι κοντά στο χιλιάρικο οι περισσότερες και ξέρω εγώ. Οπότε μακάρι να βρούμε, δεν ξέρω, μακάρι να είναι η πρώτη και η τυχερή. Χωρίς πολλά πάμε. Να αναφέρω μόνο πως, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 10 packs σε αυτό το κουτί με 6 κάρτες το κάθε pack. Οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το unboxing. Ανοίγει σχετικά εύκολα αυτό και μου αρέσει. Θα το ανοίξω από πάνω, δεν θέλω να σκύψω το κουτί. Έχουμε και μία πρόμο μέσα. Πρόμο της Darkness. Μια χαρά. Και το από πίσω του Rebirth for You, που νομίζω είναι το ίδιο σε όλα τα set, δεν διαφέρει δηλαδή. Δεν μου αρέσει που δεν είναι sealed όμως, το πλάτο έχουν βάλει σε ένα sleeve τέλος πάντων την πρόμο. Δεν πειράζει, πάμε εμείς. Οπότε έχουμε 2, 4, 6, 8, 10, ναι, είναι 10 packs. Έχουμε και λέμε. Ξανά εδώ Darkness. Όπως την έλεγαν, αυτή ήταν αυτή που έκλεψε το εσώρουχο ο Κάζουμα. Μέκουμιν, βλέπετε εδώ, Rare, Μέκουμιν Rare. Μια χαρά. Aqua Rare. Rare Plus, ο Κάζουμα. Δεν ξέρω αν μου αρέσει το art. Αλλά εντάξει, είναι πρώτη μου επαφή, οπότε θα το συνηθίσουμε. Και Darkness με Megumin. Λογικά η Megumin πάει για Explosion. Κάτσε να τις βάλω λίγο εδώ, έτσι να φαίνονται. Έχουμε Aqua, μια Common, η Wiz. Megumin ξανά Rare, Triple Rare Darkness και η Aqua εδώ που πρέπει να είναι η σκηνή με τους βατράχους τα πρώτα επεισόδια. Έχουμε ξανά Aqua, Common, Kazuma, Darkness, Rare Aqua, Triple Rare Wiz.
Αυτές που είναι οριζόντια δεν έχω μάθει ακόμη πώς τις λένε. Έχουμε Megumin. Ξεκίνησα από την τρίτη κάρτα η Rare μας. Είναι ακριβώς ίδια με την... με την Rare Plus. Kazuma. Rare ξανά Kazuma. Δεν θυμάμαι το όνομα αυτής. Είναι η... είναι φίλη και καλά της Megumi. Ο Rival. Όσοι παρακολουθάτε και την... και τη σεζόν που κυκλοφορεί τώρα με, τη, με το spin-off, τέλος πάντων την ιστορία της Megumi, έχουν πάρα πολύ ωραία σχέση με, με αυτήν εδώ. Megumi Common, Kazuma Common, Rare Darkness, Double Rare, δεν θυμάμαι το όνομά της. Τι είναι αυτή τώρα και καλά, Common Plus. Ω, αυτή η σκηνή, όσοι ξέρουν αυτή τη σκηνή. Αν θυμηθώ θα το βάλω σαν κλιπ. Επική σκηνή. Ο Τόσαν, ο Κάσαν. Kazuma Common, είναι ο βάτραχος εδώ. Και εσύ δεν ξέρω τι κάνεις και είσαι και, και Rare. Triple Rare Aqua. Rare Plus Aqua. Αυτή είναι σίγουρα σκηνή από, το, από τα βατράχια. Το θυμάμαι. Ναι, και εδώ το... η καλύτερη ομάδα. Γιατί σε όλες τις κάρτες άκουα πρέπει να κλαίει ή να φωνάζει. Rare Aqua. Ρε, οι C-plus είναι πιο όμορφες. Πολύ όμορφη κάρτα αυτή. Αλλά δεν κατάλαβα, είναι Common Plus. Megumin, Common, Aqua. Δεν σε θυμάμαι. Ναι. Κάντε πως δεν το είδατε αυτό. Double Rare Aqua. Τι φάση είναι. Σκηνή από το ending song ή από το opening. Δύο τελευταία packs μας απομένουν. Εδώ σε αυτό το επεισόδιο η Darkness. Kazuma, Rare Wiz. Τις βάζω στο πλάι εντάξει. Double Rare Megumin. Και η Darkness εδώ λογικά πάει να θυσιάσει το κορμί της για να σώσει τους φίλους. Και τελευταίο pack παιδιά, Last Pack Magic, δεν ξέρω θα δείξει. Megumin μετά από από τη χρήση Explosion. Megumi ξανά. Rare Darkness. Rare Wiz. Και Double Rare Kazuma. Και εδώ η σκηνή που κλέβει το εσώρουχο. Ακόμη μια iconic σκηνή με το στυλ του Kazuma.
Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το unboxing, λίγο σύντομο, αλλά εντάξει, 10 packs είχε μέσα το κουτί, οπότε δεν μπορούσε να πάει και μακρύτερα. Δεν ξέρω βασικά ποια είναι η κυρία κάρτα μας τώρα, αλλά έχουμε βρει ωραίες καρτούλες, τουλάχιστον όμορφες. Αυτήν εδώ, πραγματικά, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Θα προτιμούσα όμως να έβρισκα σε Common Plus αν υπήρχε η Megumi, αλλά νομίζω μια χαρά είναι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, αφήστε κάποιο σχόλιο από κάτω αν σας αρέσουν οι anime κάρτες, αν παρακολουθήσατε το Konosuba και σε εντυπώσεις σας, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε καλά να περνάτε, γεια σας!